Εντείνονται οι αντιδράσεις της τάξης των εκπαιδευτικών για τις υπηρεσιακές μεταβολές στη νέα σχολική χρονιά, καθώς λόγω εκλογών πήγαν πίσω οι ανακοινώσεις, με αποτέλεσμα να κάθονται σε αναμένα κάρβουνα όσοι περιμένουν απόσπαση, αλλά και να εγκυμονεί κινδύνους αυτή η καθυστέρηση ως προς την ομαλή λειτουργία των σχολείων το Σεπτέμβριο, όπως τόνισε ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λάρισας. Λόγω της προεκλογικής περίοδου έχουν παγώσει όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές. Αποσπάσεις εντός του ΠΙΣΠΕ Λάρισας, αλλά και αποσπάσεις από άλλα ΠΙΣΠΕ. Ακόμα και η διαδικασία πρόσληψης 4.500 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής καθυστερεί. Αυτό προβλέπεται ότι η χρονιά που θα αρχίσει την 1η Σεπτέμβρη θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Το χρονικό διάστημα είναι περιορισμένο. Πρέπει λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας, το νέο Υπουργείο Παιδείας, αλλά και οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να τρέξουν με γοργούς ρυθμούς για να μπορέσει να ξεκινήσει ομαλά η σχολική χρονιά από 1η Σεπτέμβρη. Να σημειωθεί ότι μόλις χθες και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας σε συνέντευξη τύπου εξέφρασε την αγωνία του για την καθυστέρηση, ζητώντας και από το νέο Υπουργείο Παιδείας να τρέξει προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα το φθινόπωρο.